πρωί πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολη και νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε και εμείς το συνηθισμένο, θα τα πούμε μετά. Ενώ και οι άνθρωποι της δημοσιογραφίας και όσοι εκπροσωπούμε τις πολιτικές δυνάμεις. Διότι προφανώς αυτές τις ώρες δίνουν τη μάχη με τις φλόγες πυροσβέστες οι οποίοι εξουθενώνονται και η πυροσβεστική μας έχει 4.000 κενά οργανικά. Το πρόγραμμα Αιγής καθυστέρησε 2 χρόνια να ξεκινήσει, κανονικά θα ολοκληρώνονταν το 2025. Έχουμε από το 2021 και μετά 4 εκατομμύρια στρέμματα καμένα. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κυβερνητική αντίδραση. Διότι είδαμε και την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη που το διαφήμισε το πρόγραμμα Αιγής. Μιλάμε τώρα ότι θα παραλάβουμε πριν την επόμενη αντιπυρική περίοδο μόνο 150 οχήματα. Και η πλειοψηφία των οχημάτων, πάνω από τα μισά, είναι 20 και 30 ετών. Άρα υπάρχουν. Ενώ υπήρχαν. Λέτε ότι όλα αυτά είναι απόρρια ελλείψεων. Λέω ότι ήταν απόρρια όχι ελλείψεων απλώς, αλλά επιλογών στρατηγικών μη υποστήριξης της πυροσβεστικής. Δηλαδή υπήρχαν οι διαθέσιμοι πόροι, υπήρχαν οι δυνατότητες και πάρα πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να διοχείται αυτό. Ακούγαμε τον κύριο Κυλιά ότι είμαστε πιο καλά εξοπλισμένοι από ποτέ αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι τότε δεν ξέρω τι να σας πω. Πραγματικά, αν είναι περήφανος και ικανοποιημένος από την απόδοση του συγκεκριμένου Υπουργείου και κατά τη διάρκεια της θητείας του, περιτέχουν τα λόγια. Δεν έχει να πει κανένας τίποτα. Προφανώς και εμείς πρέπει ειδικά αυτές τις ώρες να είμαστε μετρημένοι, αλλά ξέρετε, υπάρχει και η υποχρέωση να αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα τις στιγμές που και εσείς εκπληρώνετε την υποχρέωσή σας να ενημερώνετε το κοινό. Διότι αν σβήσει η φωτιά, κλείσουν τα φώτα και αρχίζουμε να μιλάμε για τα τρέχοντα της πολιτικής, απλώς θα έχει παραμεριστεί το πρόβλημα και θα περιμένουμε την επόμενη καταστροφή. Δηλαδή, για να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε πάθει και ως πολιτεία. Μόνο οι φυσικές καταστροφές έχουν κοστίσει 6 δισεκατομμύρια από το 2021 και μετά. Ναι. Και το πρόγραμμα Αιγής είναι 2. Άρα, ναι. Πόσο καλύτερο είναι το προλαμβάνειν από το θεραπεύουν.